Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Πλησιάζεις. Ακούστε, είπα μέχρι τις 20:30 θέλω να έχουν τελειώσει και το θέμα της εκτός ημερήσιας. Σας λέω λοιπόν, κυρία Διακολίου, επαναλαμβάνω και πάλι, επειδή το κάνετε συχνά. Κάνετε ερωτήσεις στο συνδυασμό σας και έρχεστε μόνοι σας και κάνετε ερωτήσεις πέρα από το συνδυασμό σας. Λοιπόν, συνεννοηθείτε και θα παρακαλούσω οι ερωτήσεις τις οποίες θέλετε να θέσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι γραπτές, όπως και των υπολείπων συναδέλφων σας. Όχι, δεν είναι μέσα. Δεν είναι γραμμένες. Δεν έχουν σταλεί πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να απαντήσουν οι αρμόδιοι. Θεωρώ λοιπόν σε μια συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας να είναι καταγεγραμμένες και δικές σας ερωτήσεις. Σας παρακαλώ λίγο. Μα σας παρακαλώ λίγο. Αν θέλετε να μιλήσετε, περάστε έξω. Αν θέλετε λοιπόν, για να μπορέσει και να είναι έτοιμο το Δημοτικό Συμβούλιο να απαντάει και να μην τρώμε χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα παρακαλούσα σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους, τα ερωτήματα σαν να είναι γραπτός, όπως έρχονται το συναδέλφο σας, και τον κύριο Μαγιά και τον κύριο Κούκουζα, πριν από 3-4 μέρες έρχονται περίπου του Δημοτικού Συμβουλίου τα ερωτήματα ή και την προηγούμενη μέρα, για να έχουν τη δυνατότητα οι αντιδήμαρχοι ή οι υπηρεσιακοί παράγοντες να απαντούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο ζητάτε το εκτιμώ, κατανοώ την σκέψη. Το ίδιο είπα και στον κύριο Σπυρόπουλο, συγγνώμη. Συγγνώμη. Το ίδιο είπα και στον κύριο Σπυρόπουλο. Όχι, όχι. Δεν θεωρώ ότι κάνετε κάποια διακριτική μεταχείριση αυστηρότητας απέναντί μου. Δεν σας αποδίδω τέτοιο ψόγο. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια διάταξη του κανονισμού που να το επιβάλλει αυτό το οποίο λέτε. Εγώ βεβαίως από τη στιγμή που μου κάνετε αυτή την παρατήρηση. Δεν είναι χωρίς, παρατήρηση. Μισό λεπτό. Χωρίς όμως να αποδέχομαι την μορφή του ότι δεν συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους συναδέλφους του συνδυασμού. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Με προτρέψετε να συνεργαστώ. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μου κάνετε τέτοιο. Μα έτσι όπως φαίνεται όμως έρχεστε μόνοι σας στο Δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένος και κάνετε ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, εγώ κάνω ερωτήσεις. Ένα λεπτό να σας απαντήσω. Εγώ ξέρω ότι παίρνω ερωτήσεις και λέει ανατροπή. Συγγνώμη, ενότητα ανατροπή και έργο για το Μαρούσι. Παίρνω τις ερωτήσεις, τις διαβιβάζω και ξαφνικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις. Με συγχωρείτε, δεν είναι δικές μου ερωτήσεις, δεν ήρθε ποτέ κανένας από το συνδυασμό. Μα είπατε, κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις. Εννοώ ερωτήσεις ξεχωριστά από αυτές που είναι γραμμένες. Ξεχωριστά. Αυτό όμως δεν με κάνει να μην είμαι μέλος του συνδυασμού και οι ερωτήσεις να μην είναι του συνδυασμού. Ως εκ τούτου λοιπόν, εντάξει, καλό είναι όταν κάνουμε τη διατύπωση. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ. Όταν λοιπόν, εκτιμώ λοιπόν το ότι μου κάνετε αυτή την τέλος πάντων παρένεση, ας το πούμε έτσι, τη σύσταση, όπως θέλετε πείτε το, δεν με ενοχλούν οι λέξεις και ούτε θα παίξω με αυτές. Παρόλα αυτά, με ενδιαφέρει να ξεκαθαρίσω ότι εάν υπάρχει έστω και μία υπόνοια από την διατύπωση, την καλόπιστη, εγώ αποδέχομαι, την καλόπιστη διατύπωση της σύστασής σας, ότι εγώ λειτουργώ εκτός συνεννόησης από το συνδυασμό στον οποίο ανήκω, εννοείται ότι δεν την αποδέχομαι. Και εννοείται ότι οι ερωτήσεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους και δεν προκύπτει από πουθενά ότι δεν υπάρχει συνεννόηση με το συνδυασμό. Επιπλέον, ο κανονισμός δεν επιβάλλει την υποβολή ερωτήσεων νωρίτερα. Κατανοώ βέβαια την πρόθεσή σας να απαντώτε επιτόπιο ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατανοώ. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιθυμώ με βάση τον κανονισμό να διατυπώσω τις ερωτήσεις και δεν επιθυμώ, εννοείται, απάντηση σήμερα. Ωραία. Εντάξει, έχω το λόγο. Όχι, δεν τον έχετε. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ερωτήσεις. Λοιπόν, το εκτός ημερήσιας. Θανάση, δεν θέλω να ανοίξουμε κουβέντα τώρα όμως. Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να μπω στο εκτός ημερήσιας, παιδιά. Είναι 20:29. Σας παρακαλώ λίγο. Δεν βοηθάτε όμως. Δεν κανένας. Σας παρακαλώ, κύριε Μαγιάκη. Δεν με βοηθάτε όμως. Δεν βοηθάτε. Μα δεν βοηθάτε. Το θέμα δεν θα κάνετε ένα λεπτό ή μισό λεπτό. Μα θέλω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι μετά. Λοιπόν, να πω τον τίτλο τουλάχιστον. Μα παίρνετε το λόγο μόνο σας τώρα. Σας είναι δυνατόν. Διαδικαστικά, σας παρακαλώ. Εγώ σας παρακαλώ. Ένα λεπτό.
Παραχωρώ 10 λεπτά από το χρόνο το δικό μου, τον προσωπικό, μα δεν έχει θέματα, νόημα. Για να μιλήσουν, εδώ οι κάτοικοι από το Νέο Τέρμα. Λοιπόν. Έχουν έρθει εδώ πέρα, θέλουν να θέσουν το ζήτημά τους. Παρακαλώ, εξήγησα και στον κύριο και στην κυρία ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Επιμένετε λοιπόν, ενώ συμφωνούμε να γίνει αυτό και να γίνει σε επίπεδο το οποίο να είναι οι αρμόδιοι φορείς, οι επικεφαλής των συνδυασμών, ο ίδιος ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες του Δήμου, και μου λέτε τώρα να ενημερώσει για την κεραία η οποία υπάρχει, στην οποία υπάρχει ένα υπόμνημα το οποίο σας είπα θα το μοιράσω. Σας παρακαλώ, λίγο δεν βοηθάτε. Λοιπόν, εκτός ημερής είναι έγκριση μία ανάθεση σε ιδιότητα της υπηρεσίας με πρόχειρο διαγωνισμό, συμπληρώνω την εισήγηση που έχει έρθει προς εσάς. Έγκριση μη ανάθεση ιδιότητα με πρόχειρο διαγωνισμό της υπηρεσίας και την μεταφορά ογκωδών αντικειμένων σε χιτά. Μέσα στην εισήγηση δεν υπήρχε η μελέτη η οποία ήρθε, η μελέτη η οποία συνοδεύει την εισήγηση. Ήρθε και την έχω βγάλει φωτοτυπίες και το νομίζω ότι την έχουν οι επικεφαλείς των συνδυασμών. Καταρχήν, το συζητάμε το θέμα. Ναι. Όχι, ένα λεπτό. Πρέπει να κάνω ψηφοφορία. Τι ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος, ναι, κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Και όσοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι έξω να περάσουν μέσα και να κάτσουν στις θέσεις τους. Λοιπόν, Κουτσουβέλης Δημήτρης. Όχι. Όχι. Κορομπίλης Ιωάννης. Όχι. Όχι. Κόκαλης Βασίλης. Ναι. Ναι. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Βραχνός Παναγιώτης. Ναι. Σμυρνής Δημήτρης. Ναι. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Ναι. Σταθούλης Πυρίδων. Ναι. Ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι. Τσιπουράκη Στέφανος. Ναι. Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι. Ναι. Ζήκος Γεώργιος. Ναι. Ιωάννο Κατερίνη. Ναι. Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Ναι. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώντας. Ναι. Ναι. Ιατρίδης Γεώργιος. Ναι. Ναι. Ρώτας Κωνσταντίνος. Ναι. Ναι. Φραγκάκη Κατερίνη. Ναι. Ναι. Τσίγκας Ευθύμιος. Ναι. Βελής Αθανάσιος. Ναι. Ναι. Κόνιαρης Πέτρος. Ναι. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Ναι. Βλάχου Σταματάκη Ελένη. Ναι. Ναι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Όχι. Όχι. Ψάλτη Κατερίνη. Όχι. Όχι. Διακολίου Μέρη. Όχι. Κούκουζας Πέτρος. Όχι. Όχι. Βλάχος Κωνσταντίνος. Όχι. Όχι. Βλάχος Πυρίδων. Όχι. Όχι. Σαγρής Παναγιώτης. Όχι. Καρανάσιου Μέρη. Όχι. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Όχι. Όχι. Κλαπάκης έχει αποχωρήσει ο Δωρίδας. Κλαπάκης Δάμων. Όχι. Και Σπυρόπουλος Αναστάσιος. Όχι. Όχι. Το θέμα συζητείτε. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Φωτόπουλος. Ένα λεπτό να σημειώσω. Τώρα βέβαια μου προξενείται η απορία και το λέω πολύ φιλικά πως κάποιος ο οποίος δεν θέλει να συζητηθεί έχει και απορίες και σε ερωτήσεις. Απλώς απέχει τη συζήτηση θεωρώ. Αυτή την άποψή μου λέω, μην με έμφεστε κυρία Διακολιού για την άποψή μου. Κάποιος ο οποίος δεν θέλει να συζητηθεί ερωτήσεις, πως προκύπτουν οι ερωτήσεις αφού δεν θέλει να συζητηθεί. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να ρωτήσουν, ένα λεπτό, με τη σειρά η κυρία Διακολιού, ο κύριος Βραχνός. Γιατί κύριε Φωτόπουλε, επειδή μιλάνε, τι εννοείται, δεν είναι δημοτικός σύμβουλος. Ένα λεπτό, τι εννοείται, παρακαλώ πέστε μου, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, άλλος ερώτηση. Με έχω πει η κυρία Διακολή, ο κύριος Βραχνός. Εσείς δεν θέλετε, κύριε Φωτόπουλε, να σηκώσετε το χέρι σας για ερώτηση. Μάλλον με γράψατε πρώτο. Όχι, δεν είναι. Πάει με τη σειρά, πάει με τη σειρά του συνδυασμού, κύριε Φωτόπουλε, οι ερωτήσεις. Δεν έγραψα κανένα όνομα. Τώρα άρχισα και γράφω. Με συγχωρείτε. Αν θέλετε, κυρία Διακολή, να παραχωρήσω τη θέση σας στο ερώτημα του κυρίου Φωτόπουλου. Μα με συγχωρείτε. Κάνετε χρήσεις που δεν αρμόζουν στην ιδιότητά σας. Και δεν το λέω στο μικρόφωνο. Είπα άποψή μου, κύριε. Δεν είπα κρίση. Δεν έκανα κρίση. Φιλική. Λοιπόν. Και ο Βλάχος είχε πει. Ο κύριος Βλάχος Σπύρος. Ο Κώστας. Και ο Κλαπάκης και ο... Ο κύριος Κουτσουβέλης, ένα λεπτό. Ο κύριος Κλαπάκης, Δάμων. Και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε. Ερώτηση. Και ο κύριος Σπυρόπουλος. Λοιπόν, ελάτε κύριε Φωτόπουλε. Ελάτε κύριε Φωτόπουλε. Δεν κάνω χάρη.
Δεν κάνω χάρη. Εφόσον και η κυρία Διακογλίου, ο κύριος Βραχνός που είναι πριν από εσάς, σας παραχωρούν τη θέση, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο που έχουμε να ρωτήσουμε είναι προς τι το επίγον του θέματος για να έρθει εκτός ημερήσιας. Και μάλιστα να συμπληρώνετε και το θέμα από εσάς. Το δεύτερο που θέλουμε να ρωτήσουμε και ότι μπορεί να διαφωνούμε στο να συζητηθεί ένα θέμα για το οποίο δεν είχαμε γνώση πριν, αλλά έχουμε τη νοημοσύνη να το διαβάζουμε και να μας δημιουργούνται απορίες, και παρακαλώ να μας το επιτρέψετε αυτό. Θέλουμε να μας ενημερώσετε αν γνωρίζετε ο κύριος Ζήκος που υπογράφει πού βρίσκεται ο χώρος μεταφόρτωσης του αναδόχου για τα ογκώδη, σε ποια περιοχή του Μαρουσίου, του Αμαρουσίου, και αν έχει περιβαλλοντολογική μελέτη αυτός ο χώρος, αν έχει συγκεκριμένη άδεια με μελέτη περιβάλλοντος κτλ. Ευχαριστώ. Ελάτε κύριε Ζήκο, μία-μία τις απαντήσεις των ερωτώντων για να μην ξεχαστεί. Λοιπόν, το... Έχετε και μία εισήγηση γενικά για το θέμα που βρίσκεται και γιατί έρχεται έτσι όπως έρχεται σήμερα. Λοιπόν, για το επίγον του θέματος είναι ότι η σύμβαση που έχουμε για την μεταφορά στο Χιτά των Ογκωδών λήγει στις 8 Απριλίου. Είχαμε μια διαδικασία για να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή, αλλά ενημερωθήκαμε, μας ενημέρωσε η υπηρεσία ότι δεν χρειάζεται πρώτα Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό και το φέρουμε εκτός ημερησίας. Αλλά το επίγον είναι ότι λήγει η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 8 Απριλίου. Λοιπόν, για το χώρο του αναδόχου που μου λέτε, πού να ξέρω εγώ που θα είναι και ποιος ανάδοχος θα πάρει το διαγωνισμό για να σας πω πού είναι ο χώρος του αναδόχου. Δεν το ξέρω. Διαγωνισμός θα γίνει, έχουν μπει κάποιοι όροι μέσα που λέει ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει χώρο μεταφόρτωσης. Όταν θα έρθει ο ανάδοχος, θα δούμε και πού τον κύριε έχει. Κύριε Μαγιάκη, και εσείς προπέτης. Ελάτε κύριε Φωτόπουλε. Ας θέσουμε διαφορετικά το ερώτημα για να συμφωνούμε ότι αυτό που ρωτήσαμε δεν μπορείτε να το ξέρετε. Μέχρι σήμερα η σύμβαση που ισχύει, ο ανάδοχος που έχει το χώρο μεταφόρτωσης και αν έχει άδεια με περιβαλλοντολογική μελέτη κτλ. Ευχαριστώ. Σήμερα ο ανάδοχος που έχει την μεταφόρτωση των ογκωδών έχει στη Μεσογείο το χώρο. Στην περιοχή της Κοκκινιάς, Σωρού, Λάκας, που είναι σε αυτή την πολεοδομική ενότητα και έχει και άδεια συλλογής και μεταφοράς ογκωδών. Αυτό γνωρίζω και αυτό είναι και το απαιτούμενο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η κυρία Διακολιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να επιβεβαιώσω ότι ο κύριος Ζήκος προηγουμένως είπε πως ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το χώρο μεταφόρτωσης. Σωστά το είπατε. Το απαιτούμε από τον ανάδοχο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, οι δύο ερωτήσεις που ήθελα να κάνω έχουν ήδη καλυφθεί από τον κύριο Φωτόπουλο. Θα ήθελα να σας παραπέμψω σε μια προηγούμενη ερώτηση που έχω κάνει για το ίδιο θέμα, στον κύριο Κόκαλη, όταν ήταν εκείνος στη θέση σας, στον προκάτοχό σας, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε και στην οποία τελικά ζητούσα να αποδοθούν στοιχεία τα οποία αφορούν τις εντολές μεταφοράς των ογκωδών στον Χιτά από το Μαρούσι τα τελευταία 3 έτη. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου τις χορηγήσετε. Ευχαριστώ. Ελάτε κύριε Κοκάλη. Όχι, δεν απαντηθήκαν ποτέ. Σας είπα ότι θέλετε να έρθετε από το γραφείο μου τότε να σας δώσω τέτοια. Δεν ήρθετε ποτέ από το γραφείο. Δεν πάει να σας κυνηγάω. Ανάλογα τι ώρα ήρθατε. Άμα ήρθατε 10 ώρα το βράδυ, δεν θα ήμουν στο γραφείο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείτε να τα βρείτε ανά πάση στιγμή. Να μην λέτε ότι δεν σας τα δώσαμε. Λοιπόν, εντάξει, αποσαφηνίστηκε. Κυρία Δοκουλιό, δεν είναι κάτι κρυφό αυτό. Και βεβαίως, όποτε θέλετε να τις μαζέψω όλες, γιατί είναι όγκος. Όποτε θέλετε. Από εβδομάδα, τη Μεγάλη Δευτέρα, ευχαρίστως. Ναι, τη Μεγάλη Δευτέρα.
με μια τηλεφωνική συνεννόηση πρώτα να έρθετε να σας τα δώσω όλα. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Βραχνός. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση που θα είναι και δήλωση ταυτόχρονα. Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτή τη στιγμή έχουμε ψηφίσει και είναι εν εξελίξει ένας διαγωνισμός προκειμένου ο Δήμος Αμαρουσίου να αποκτήσει νέα οχήματα. Μας διαβεβαιώνεται μετά την απόκτηση των οχημάτων αυτών ότι θα πάψει αυτή η σύμβαση? Γιατί σας δηλώνω, εάν δεν πάψει, εγώ ουδέποτε θα ξαναψηφίσω τέτοιου είδους συμβάσεις. Λοιπόν, ο κύριος... Όχι, ένα λεπτό, έχουμε και άλλοι, υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Ελάτε, κύριε Ζήκο. Ναι. Σας έχω γράψει και ρώτα, μην βιάζεστε. Υπάρχουν άλλοι πριν από εσάς. Για τον κύριο Βραχνό να απαντήσω, αυτό λέω. Αυτό λέω, ναι, απαντήστε. Λοιπόν, μάλιστα κύριε Βραχνή, η αλήθεια είναι ότι όπως είχα ενημερώσει και στο προηγούμενο συμβούλιο, προηγούμενο δεν θυμάμαι, που ήταν και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό που η αγορά, η προμήθεια που θα γίνει αυτών των οχημάτων έχει να κάνει, όπως σας είχα πει τότε, και με δύο νταλίκες μεγάλες, η οποία μία θα αναλάβει τα οικιακά απορρίμματα, ενώ η άλλη θα αναλάβει τα ογκώδη. Επομένως, να είστε σίγουρος ότι μάλιστα και αυτή η σύμβαση γι' αυτό είναι και εξάμηνη, έτσι, γιατί κάπου εκεί υπολογίζουμε ότι θα έχει τελειώσει και θα έχουν έρθει τα καινούργια αυτοκίνητα. Λοιπόν, ο επόμενος, ο κύριος Βλάχος Κώστας. Κύριε Πρόεδρε, εμένα με κάλυψε ο κύριος Φωτόπουλος. Ωραία. Να μην επαναλαμβάνω. Ο κύριος Κουτσουβέλης. Πρώτα θέλω να ρωτήσω, αφού ήταν γνωστό ότι θα λήξει η σύμβαση 8 Απριλίου, γιατί δεν φροντίσατε νωρίτερα να κάνετε τις ενέργειες ώστε να μην πάμε σε ένα πρόχειρο διαγωνισμό και να πάμε σε ένα διαγωνισμό πιο δημόσιο και με όλα τα εχέγγυα, ας πούμε. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, λέτε στην εισήγηση ότι απασχολούνται το προσωπικό και σε άλλες εργασίες, μεταξύ άλλων και σε εκδηλώσεις. Μπορείτε λίγο να μας συγκεκριμενοποιήσετε, δηλαδή, τι εκδηλώσεις είναι αυτές, τι κάνουν ακριβώς? Κύριος Ζήκος. Προφανώς δεν ξέρω, αυτό είναι έγγραφο της υπηρεσίας που έχει έρθει. Εκδηλώσεις προφανώς θα εννοεί κάποιες εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος και μεταφέρουμε και κάποιες καρέκλες σε διάφορα σημεία που γίνεται οι εκδηλώσεις, που μεταφέρουμε, πάμε, φτιάχνουμε το χώρο κλπ. Αυτό δεν νομίζω να λέει κάτι άλλο. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Καθαριότητας πραγματικά έχει πέσει τόσος φόρτος εργασίας στις υπηρεσίες που έχει να κάνει με μελέτες και ειλικρινά σας μιλάω, αυτή τη στιγμή η Υπηρεσία Καθαριότητος και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, στις οποίες είμαι εγώ αντιδήμαρχος, προετοιμάζουν γύρω στις 15 με 18 μελέτες για διάφορους διαγωνισμούς που πρέπει να τρέξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε μια σύγχυση της υπηρεσίας πιστεύαμε ότι αυτό, πίστευε η υπηρεσία ότι περνάει μόνο από την Οικονομική Επιτροπή και όπως είχαμε προβλέψει θα πέρναγε από την Οικονομική Επιτροπή. Τελικά Δευτέρα προχτές μας είπαν ότι δεν πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό το φέραμε και εκτός ημερησίας. Όσον αφορά τον τύπο του διαγωνισμού που είπατε, είναι ένας προϋπολογισμός 60.000, οπότε ένας πρόχειρος διαγωνισμός από τη μία είναι πάρα πολύ γρήγορος να εξελιχθεί, γιατί λήγει, όπως σας είπα, και στις 8 Απριλίου η σύμβαση που έχουμε με τον τωρινό ανάδοχο. Ο κύριος Κλαπάκης, Δάμον. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει και ο κύριος Χοκαλής σε αυτή την ερώτηση. Πόσες φορές έχει γίνει μέχρι τώρα ανάθεση για ογκώδη επί της διοίκησής σας, όσο είστε εσείς διοίκηση, και με τι ποσά, για να μπορούμε να υπολογίσουμε κατά πόσο έχετε κάνει το μερό λάθος να μην τα αγοράσουμε από την αρχή τα οχήματα και να συνέχεια να τα δίνουμε στον ιδιώτη? Απαντήστε κύριε Κόκαλη ή ο κύριος Ζήκος. Μέχρι το 2007 υπήρχαν, το έχουμε ξαναπεί 10 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο,
υπήρχαν αυτή η δουλειά την έκανε ιδεαλά. Έτσι. Έκανε και τη μεταφόρα των σκουπιδιών. Από το 2007 σταμάτησε η μεταφόρα των σκουπιδιών, έγινε μόνο η μεταφόρα των ογκωδών και κάποια στιγμή, πριν λίγο διάστημα, πριν 3 χρόνια, τη μεταφόρα των ογκωδών την έκανε ο Δήμος μόνος του. Απλά και μόνο, και αυτό θα σας το πει και ο κύριος Ζήκος, είχαν μείνει μεγάλες από παλιά ποσότητες ογκωδών, που στην ουσία αυτά θα πάρει ο εργολάβος τώρα από εκεί. Δηλαδή δεν παίρνει καινούργια εκεί και κάποια όταν έχει ένα πρόβλημα ηχοματερή, κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Έχει ξαναπεράσει από το Δημοτικό Συμβούλιο έγκριση ογκωδών σε ιδιώτη. Άλλες 2 φορές, αυτό λέω. Και με τι ποσά αυτό εννοώ. Ναι, η ΔΕΑΔΑ πλήρωνε περίπου 500.000 το χρόνο. Έτσι, τότε. Λοιπόν, οι συμβάσεις που έχουν γίνει είναι τα τελευταία 2-3 συμβάσεις από 60.000 το χρόνο. Έτσι. Μην γίνονται παρανοήσεις. Τα ποσά ήταν τρελά τότε. Ωραία. Ο Δήμος πλήρωνε, συγγνώμη, ο Δήμος πλήρωνε 1.670 μεταφόρτωση ογκωδών και σκουπιδιών μέχρι το 2007. Λοιπόν, ο κύριος Σπυρόπουλος. Συναφής είναι η ερώτηση, γιατί όσο και αν έψαξα, καταρχήν κύριε Πρόεδρε, το ότι δεν θέλουμε να συζητηθεί έτσι πρόχειρα αυτό το θέμα δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη επί αυτού, έτσι, και σαφώς θα τοποθετηθούμε και σαφώς θα ρωτήσουμε για να μάθουμε περισσότερα στοιχεία που δεν μας επέτρεψε ο χρόνος να έχουμε. Τώρα, όσο και αν έψαξα στη μελέτη, και είναι σχετική ερώτηση με την προηγούμενη, δεν βρήκα, γιατί έχει συγκεκριμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό, αλλά δεν βρήκα κάποια εκτίμηση, κάποια διαδικασία εκτίμησης της ποσότητας. Και θα ήθελα μια διευκρίνηση πάνω σε αυτόν. Μιλάει για 152.000 χιλιόμετρα κυβικά μέτρα, έτσι, το οποίο δεν τεκμηριώνεται από κάποια προμέτρηση. Τεκμηριώνεται από τις περασμένες. Τεκμηριώνεται αυτό η υπηρεσία, έτσι. Δεν είναι δικό μας αυτό, ούτε είναι της υπηρεσίας. Τεκμηριώνεται από τις παλαιότερες αναθέσεις αυτό. Ότι τόσο περίπου χρειάζεται το 9 μήνο βασικά, γιατί αυτή η σύμβαση εκτός στους 6 μήνες μπορεί, παίρνει και μία παράταση άλλους 3 μήνες, γιατί δεν έχει καλυφθεί και το ποσό και όλα αυτά. Μάλιστα το λέγε μέσα. Άρα από εκεί τεκμηρεύεται το ποσό που υπάρχει, δηλαδή η ποσότητα μάλλον που υπάρχει. Ναι, βέβαια, όλα, όλα. Αυτό που ζήτησε η κυρία Διακολιού και ο κύριος Ρώτας. Για να, επειδή διαβάζω την εισήγηση, μου γεννήθηκε η απορία. Σήμερα τι αναθέτουμε, μεταφόρτωση ή μεταφορά ογκωδών? Εσείς κύριε Πρόεδρε που εισηγήσετε το θέμα. Δεν το εισηγούμε εγώ, κύριε Ρώτα. Διαμέσου εσάς έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το εισηγούμε εγώ. Λέει λοιπόν, έγκριση ή μη ανάθεση ιδιότητας της υπηρεσίας. Ξέρετε τι κάνει. Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Λέει θέμα, έγκριση ή μη ανάθεση σε ιδιότητα της υπηρεσίας για μεταφορά ογκωδών αντικειμένων σε κοιτά. Προσέθεσα σήμερα, στον τίτλο, κύριε Ρώτα. Πρόεδρε, αφήστε με να ρωτήσω. Σας λέω και σας διορθώνω και σας λέω. Εμένα να διορθώσετε. Σας λέω, προσέθεσα στον τίτλο με πρόχειρο διαγωνισμό. Ναι, αλλά είσαστε και επίμονος. Σας ξαναδιαβάζω το κείμενο. Θέμα, έγκριση ή μη ανάθεση σε ιδιότητα της υπηρεσίας για μεταφορά ογκωδών αντικειμένων σε κοιτά. Ο εργολάβος λοιπόν τι θα κάνει? Θα κάνει την αποκομιδή. Θα μεταφέρει δηλαδή, θα τα παίρνει τα ογκώδια και θα τα μεταφέρει. Πού? Εκεί που πρέπει να πάει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του όλο το σκηνικό. Κατά συνέπεια σήμερα η απόφασή μας αφορά για τη μεταφορά. Καταλάβατε? Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε για μεταφόρτωση ούτε για τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, διότι παίρνουν άλλα ζητήματα. Ναι, ναι. Καταλάβατε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρώτα, απόλυτα σε μένα, κύριε Ρώτα, δεν είμαι μηχανικός. Σε ποιον να το πω, σε εσά, σε κύριο Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε υπάρχουν και τα προσυμβούλια και μπορούσατε να ρωτήσετε στο προσυμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω τέτοιες υποδείξεις εγώ. Αυτές θα τις κάνω στον εαυτό σας που είσαστε εδώ εισηγητής πρόεδρος και θα πρέπει να γνωρίζετε τα θέματα που φέρνετε. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν είμαι εισηγητής. Πραγματικά είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση του κυρίου Ρώτα, γιατί όντως πρόκειται για μεταφορά ογκωδών και εγώ στη ρήμη του λόγου μου είπα πάρα πολλές φορές μεταφόρτωση, όπως το είπαν και πολλοί άλλοι. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή του. Μιλάμε για μεταφορά ογκωδών σε χυτά. Και έτσι είναι και η μελέτη, έτσι είναι και αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Κύριε Ζήκο, από τον κύριο Ρώτα περίμενα να μην έχει διαβάσει την εισήγηση. Αλλά κύριε Ζήκο, από εσάς που υπογράφετε στη σελίδα 2.
η παράγραφο που λέει στην περιοχές εφαρμογής υπηρεσίας είναι όλη η έκταση κτλ. Κτλ. Η μεταφορά των ογκωδών θα γίνεται με οχήματα του Δήμου μέχρι το χώρο μεταφόρτωσης του αναδόχου και στη συνέχεια ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μεταφορά του σε χιτά. Αυτό τι είναι, μόνο μεταφορά ή μεταφόρτωση στο χώρο μεταφόρτωσης του αναδόχου, τι είναι, που βρίσκεται στο Μαρούσι, είπατε. Για να καταλάβει ο κύριος Ζήκος, λέει, τις που θα βρίσκεται στο Μαρούσι. Που βρισκότανε μέχρι σήμερα στο Μαρούσι. Και που θα βρίσκεται και το επόμενο διάστημα. Τώρα εξαρτάται από το ποιος θα είναι ανάδοχος. Αυτό που κάνουμε εμείς, μεταφέρουμε, κάνουμε την περισυλλογή των ογκωδών και τα μεταφέρουμε στο χώρο, με δικά μας μέσα βέβαια, και τα μεταφέρουμε στο χώρο του αναδόχου. Εκεί ο χώρο, εκεί ο ανάδοχος κάνει τη μεταφορά τους προς το χιτά. Αυτό. Και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση του κ. Ρώτα, γιατί πραγματικά έχουμε να κάνουμε με έναν διαγωνισμό μεταφοράς ογκωδών σε χιτά για τον ανάδοχο. Και τίποτα παραπάνω. Επειδή είπα και εγώ πολλές φορές τη λέξη μεταφόρτωση. Τοποθετήσεις. Α, ελάτε, κύριε Κόνιαρη, συγγνώμη. Νομίζω ότι για να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μήπως το ξέχασε ο κύριος Ζήκος, αυτό το πράγμα το κάνουμε, να ενημερωθούν, γίνεται η περισυλλογή που μαζεύει ο Δήμος και τα παίρνει, για να μην πηγαίνει ένα-ένα αμάξι, χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρήμα, χάνουμε πετρέλαιο, χάνουμε διόδια που θα περνάνε 10-20 αυτοκίνητα κάθε μέρα και 30 και πηγαίνει ένα αυτοκίνητο ή δύο. Και για τον κύριο Βραχνό, κύριε Βραχνέ, αυτό που είπατε, ότι δεν έχει καμία σχέση αν θα πάρουμε καινούργια αυτοκίνητα με τη μεταφορά. Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα στη χωματερή γίνονται παλιά. Αν πάτε στη χωματερή, ένα μάξι και μπει μία φορά και πάει απάνω, μετά είναι για σέρβις. Δηλαδή θέλω να πω, καλύτερα να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο ή να δίνουμε τα ογκώδια όπως τα δίνουμε, παρά να πηγαίνει ένα-ένα και να γίνονται παλιά. Να παθαίνουν ζημιές. Είμαι υποχρεωμένος, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Κύριε Πρόεδρε, όταν κάνω μία ερώτηση και μία τοποθέτηση, πιστεύω ότι αντιλαμβάνονται, κύριοι σύμβουλοι, τι λέω. Ο κύριος Κόνιαρης έχει καταλάβει άλλα πράγματα. Εγώ δεν είπα πώς θα μεταφερθούν, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά πώς θα μεταφερθούν. Ούτε αν θα γίνουν παλιά τα αυτοκίνητα. Εγώ είπα ότι μετά την αγορά των νέων αυτοκινήτων δεν πρόκειται να ξαναδεχτώ τέτοιες συμβάσεις. Αυτό είπα. Ωραία. Τοποθετήσεις, κύριε συνάδελφοι. Ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Φωτόπουλος, ο κύριος Κλαπάκης Δάμων και ο κύριος Σπυρόπουλος. Ο κύριος Μαγιάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ύστερα από όλη αυτή τη διαλογική συζήτηση που έγινε, πιστεύω ότι όλοι και όλες, κύριοι συνάδελφοι, καταλάβαμε ότι η συλλογή και η μεταφορά των απορριμμάτων μέχρι το χώρο μεταφόρτωσης γίνεται με ίδια μέσα του Δήμου, σύμφωνοι, και από εκεί και πέρα των ογκωδών, φυσικά. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο ανάδοχος ο οποίος θα επιλεγεί να τα μεταφέρει από το δικό του το χώρο, από το δικό του το χώρο στο χιτά ή οπουδήποτε αλλού έχει άδεια ο ίδιος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μεταφέρει τέτοιου είδους απόβλητα. Αποχωρείτε, αποχωρεί ο κύριος Αγρής. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη παρατήρηση την οποία έχω να κάνω είναι ότι εξ όσων γνωρίζω, κύριε Αντιδήμαρχε, με βάση της χρήσης γης στο Μαρούσι δεν υπάρχει τέτοιος χώρος στον οποίο να επιτρέπεται λειτουργία μεταφόρτωσης ογκωδών απορριμμάτων. Δεν υπάρχει. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης του Αμαρουσίου δεν διαθέτει τέτοιο χώρο και αν διέθετε τέτοιο χώρο, πράγματι η σημερινή τριτοκοσμική κατάσταση η οποία
υπάρχει στη συνεργεία και του Δήμου και στον καράζ του Δήμου, δεν θα υπήρχε, διότι θα μπορούσαμε στο συγκεκριμένο αυτό χώρο, ο οποίος θα μπορούσαμε να έχουμε την άδεια, να έχουμε εγκαταστήσει κάποιες καινούργιες εγκαταστάσεις και να μην υποχρεώνονται όλοι οι εργαζόμενοι και φυσικά το πολιτικό προσωπικό εδώ πέρα, η Δημοτική Αρχή, να εργάζονται κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα ανθυγιεινές και ανασφαλείς συνθήκες. Επομένως, το να ζητάτε σήμερα στην τεχνική περιγραφή και στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της συγκεκριμένης μελέτης που μας έρχεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει χώρο μεταφόρτωσης εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή ότι εσείς το βάζετε αυτόν τον όρο, θα έρθει ο κύριος ανάδοχος, θα σας κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι ναι, διαθέτω και ουδέποτε θα πάτε να ελέγξετε ότι πράγματι διαθέτει, ή θα έρθει ο ανάδοχος και θα σας πει ότι έχω αυτή την άδεια και ουδέποτε θα την έχει. Δεν γίνεται, δηλαδή μέσα στο Δήμο Αμαρουσίου δεν γίνεται να υπάρχει τέτοιος αδειοδοτημένος χώρος. Εκ των πραγμάτων λοιπόν αυτό το οποίο πάτε να βγάλετε ας πούμε σε διαγωνισμό είναι άκυρο από τη δική του την πλευρά. Εάν ξεπεράσουμε αυτό που δεν ξεπερνιέται, η δεύτερη ένσταση που έχουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι μόλις προ λίγων ετών είχατε υποσχεθεί, και μάλιστα εδώ είναι ο κ. Κόκαλης μπροστά, ότι εμείς έχουμε αυτοκίνητα, θα τα δώσουμε, θα τα επισκευάσουμε και με βάση αυτά θα μεταφέρουμε τα ογκώδη στο Χιτά και είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που τα δίνουμε σε εργολάβο και ούτω καθεξής. Σαν να τα ακούω στα αυτιά μου. Το βάλατε, ναι, αλλά είχατε δώσει τέτοιες διαβεβαιώσεις. Μάλιστα, στον προηγούμενο προϋπολογισμό ψηφίσαμε ένα κοντήλι 1.200.000 ευρώ, επαναλαμβάνω, 1.200.000 ευρώ, για την επισκευή οχημάτων, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε την υπηρεσία. Λοιπόν, τι από όλα αυτά συμβαίνει, ας πούμε. Ούτε άδεια αδειοδοτημένο χώρο μπορείτε να βρείτε στο Δήμο Αμαρουσίου, ούτε από το κοντήλι του 1.200.000 ευρώ, 1.200.000 ευρώ διαθέτεται κοντήλια για να επισκευάσετε τα υπάρχοντα φορτηγά του Δήμου με τα οποία θα μπορούσε ο Δήμος να τα μεταφέρει αυτά στο Χιτά. Πώς λοιπόν έχετε την απέτηση να συνενέσουμε ας πούμε, σε ένα τέτοιο είδους διαγωνισμό. Λυπούμαστε, αλλά θα πούμε θα είμαστε αρνητικοί. Ωραία, ο κύριος Φωτόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, εμάς μας βρίσκει, δεν μας βρίσκει σύμφωνο η εισήγηση για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε το ζήτημα και τις προηγούμενες φορές όταν ήταν ο Βασίλης ο Κόκαλης αντιδήμαρχος πάλι είχαμε βάλει το ζήτημα. Διεκδικήστε προσωπικό για να μπορέσετε πλέον να μην εξαρτιέστε από τους εργολάβους, από διαγωνισμούς, για να μπορείτε να πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου Δήμου, για να κάνετε όλες τις υπηρεσίες και όλες τις ενέργειες που χρειάζεται ο Δήμος. Δεν το κάνατε αυτό. Έρχεστε σήμερα, και αυτό μάλλον το βλέπω για πρώτη φορά σε εισήγηση τέτοιου τύπου, γιατί οι άλλες ήταν copy-paste, και λέτε ότι η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου διαθέτει σήμερα κατάλληλο εξοπλισμό, οχήματα και άτομα κτλ. Κτλ. Για την αποκομιδή αυτών των απορριμμάτων. Εάν δεν με γελούν τα μάτια μου, αν είναι κατάλληλος ο εξοπλισμός με τα ανοιχτά φορτηγάκια, Βασίλη, αυτά δεν λέτε. Με τα ανοιχτά φορτηγάκια, αν αυτό είναι κατάλληλος εξοπλισμός το 2015 και αν προσφέρουν αυτά τα οχήματα ασφάλεια στους εργαζόμενους, συγγνώμη, αλλά εμείς διαφωνούμε κάθετα σε αυτό. Είναι κινητές παγίδες κινδύνου για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτά. Το άλλο που αποδέχεστε και δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό είναι για την εντατικοποίηση των εργαζόμενων που δουλεύουν στην υπηρεσία καθαριότητας. Μας λέτε ότι επιπλέον το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό δεν φτάνει για να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί απασχολείται και σε αυτό, απασχολείται και στο άλλο, στα αστικά, στις εκδηλώσεις, στο ένα. Άρα αντί να κάνετε το αυτονόητο, να διεκδικήσετε εργαζόμενους, να προσλάβετε εργαζόμενους για να μπορέσετε να λύσετε ένα πρόβλημα, προχωράτε στο να βουλώνετε τρύπες που υπάρχουν σε άλλες υπηρεσίες εντατικοποιώντας τη δουλειά των ίδιων των εργαζόμενων. Αυτές είναι οι κύριες πολιτικές μας εμείς, δικές μας αντιρρήσεις πάνω στο θέμα αυτό.
πέρα από το διαχειριστικό που βάλαμε και βάλαμε αυτό το ερώτημα στην αρχή, και δεν ήθελα να πω κάτι παραπάνω από αυτά που είπε ο κύριος Μαγιάκης, που είναι πιο καλύτερα πληροφορημένος σε αυτά τα ζητήματα τα διαχειριστικά από μας. Για αυτούς τους λόγους τους παραπάνω θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Φωτόπουλο. Ο κύριος Κλεπάκης Δάμωνα έχει το λόγο. Το γεγονός ότι μέχρι το 2007 η διοίκηση Τζανίκου έδινε κάτι εκατομμύρια για να μεταφέρει αυτά τα ογκώδη, δεν σημαίνει ότι και εσείς πρέπει να δίνετε κάτι χιλιάδες ευρώ για να τα μεταφέρετε και χωρίς κανέναν έλεγχο. Τόσα χρόνια τουλάχιστον δεν είχαν μαζευτεί 300.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, αφού είπε 4-5 φορές έγινε η ανάθεση. Έτσι είπε ο κ. Κόκαλης. Δεν είπα εγώ. Μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ. Ναι. Τουλάχιστον, οπότε τα λεφτά αυτά εύκολα πηγαίνανε για αγορά οχήματος για να τα πάει. Και μην μου πείτε ότι μέσα σε 6 μήνες 60.000 ευρώ είναι ποσό το οποίο είναι παραπάνω από αυτό να τα μεταφέρουμε εμείς στο ΧΙΤΑ. Ή μην μου πείτε ότι είναι αστείο το γεγονός να μου πείτε ότι τα αυτοκίνητα χαλάνε στο ΧΙΤΑ και όπως ακούστηκε, χαλάνε στο ΧΙΤΑ και γι' αυτό δεν τα πάμε. Αλλιώς, τι διάολο, δεν θα δούλευε τίποτα στην Ελλάδα άμα χαλούσαν τα αυτοκίνητα. Μέχρι τώρα δίνουμε ξανά λεφτά στον ιδιώτη και κάνουμε προσφυγή ακόμα και για την άδεια του ιδιώτη. Κάντε λίγο ησυχία για μεταφορά. Λίγο ησυχία. Γιατί θα κάνουμε προσφυγή για την άδεια του ιδιώτη, για να την καταθέσετε. Αυτό που θα μας πει ξανά η αποκεντρωμένη διοίκηση, και ως συνήθως το είπαμε και πριν, ότι ο Δήμος δεν μεταβίβασε το φάκελο. Και έρχεστε να το ψηφίσετε πάλι, χωρίς να έχουμε δεδομένα. Είναι αστείο, ειδικά τώρα αυτό που υπόθηκε, έπρεπε να μας έχετε και την άδεια την προηγούμενη. Να μας πείτε ότι, γιατί το πιο πιθανό είναι ο ίδιος να την ξαναπάρει. Το πιο πιθανό είναι ο ίδιος να την ξαναπάρει. Και δεν ακούστηκε πόσες φορές την έχει πάρει αυτός την άδεια για την μετακίνηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας απαντήσετε τώρα, κύριε Ζήκο. Θα τα αφήσουμε και αυτό. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Τουλάχιστον να μην κοροϊδευόμαστε και να μην λένε κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα ότι δεν θα ψηφίσω την επόμενη φορά, να μην ψηφίσει αυτή τη φορά. Δεν κατάλαβα. Να περιμένει την επόμενη φορά, να δει αν θα ξαναγίνει να φύγουν οι άλλοι 60.000 από το Ταμείο του Δήμου, ενώ θα κάνει ήδη τη συλλογή ο Δήμος και θα την πάει σε ένα σημείο άγνωστο. Τσάμπα θα το πάμε. 60.000 ευρώ για 6 μήνες. Μην κάνετε διάλογο. 60.000 ευρώ για 6 μήνες. Για να τα πάτε. Εντάξει. Όλα εντάξει είναι. Για τους λόγους παραπάνω, ξέρετε την ιστορία την υπόλοιπη. Ο κύριος Σπυρόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, συμφωνούμε και επαυξάνουμε με όσα υπόθηκαν έτσι από τους προηγούμενους συναδέλφους σε σχέση με τους εργαζόμενους του Δήμου και σε σχέση με την ασφάλειά τους, με το συγκεκριμένο εξοπλισμό μεταφοράς και σε σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας. Δεν στέκουμε παραπάνω, είμαστε πλήρως σύμφωνοι. Τώρα, σε σχέση με την ίδια τη σύμβαση όπως υπογράφεται και με το θέμα που τέθηκε και είναι κατά τη γνώμη μας πολύ σημαντικό, σχετικά με την αν έχει όχι αδειοδότηση περιβαλλοντική κτλ. Ο χώρος μεταφόρτωσης. Κοιτάξτε τι λέει η ίδια. Μισό λεπτάκι. Αν δεν κάνουν ησυχία, δεν συνεχίζουμε. Θα περιμένουμε να τελειώσουν τις συζητήσεις και μετά. Κύριε Τσιμπουράκη, κύριε Ρωτά, μπορείτε λίγο να κάνετε ησυχία να ολοκληρώσει. Και πίσω η κάτοικη, λίγο ησυχία παρακαλώ. Κλείστε την πόρτα, αν μπορείτε. Μπορείτε να κλείσετε την πόρτα. Την πόρτα, σας παρακαλώ. Την πόρτα να κλείσει κάποιος. Συνεχίστε. Ας πάμε να δούμε τη ίδια μελέτη, η ίδια τεχνική περιγραφή της μελέτης, τι ζητάει. Λέει, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς, μη επικίνδυνων στερών αποβλήτων κλπ. Παρακάτω, λέει, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις για την καθαριότητα. Στο θέμα του χώρου μεταμόρφωσης, του μεταφόρτωσης, με συγχωρείτε, εκεί δεν βάζει συγκεκριμένο περιορισμό. Για να έχει ο ανάδοχος την αντίστοιχη άδεια. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά αυτά, πάει καλά. Ας πάμε να δούμε λίγο και την ίδια την πολιτική ουσία του θέματος. Γιατί υπάρχει και τέτοια.
Αν σταθεί κάποιος στενά στη συγκεκριμένη εισήγηση, λοιπόν, και δει το τι προβλέπει, αλλά επίσης σταθεί και στο πώς την παρουσίασαν οι εισηγητές της πλειοψηφίας και με τι δικαιολογίες, πιθανόν με αυτό, πώς το λένε, με αφελές μυαλό και με καλή πρόθεση να πει ότι όντως ας καλύψουμε για λίγο τις ανάγκες του Δήμου και μετά θα τις ενσωματώσουμε στη συνολική λειτουργία του Δήμου. Δυστυχώς όμως, όσο καιρό τουλάχιστον εγώ παρακολουθώ τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και όχι όσο είμαι Δημοτικός Σύμβουλος και λίγο νωρίτερα, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα πάει να γίνει μια μόνιμη κατάσταση. Ανεξαρτήτως αν κάθε φορά δεν βρίσκονται κάποιες δικαιολογίες, η τάση είναι μία. Όλες οι λειτουργίες του Δήμου, είτε αφορούν τις ανταποδοτικές, είτε αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας, είτε αφορούν βασικές πλευρές του πολιτισμού, του αθλητισμού, πρόνοιας κλπ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκή στάση, κατά από διάφορα προσχήματα κάθε φορά, να μεταφέρονται σε ιδιώτες. Αυτό το πράγμα το έχουμε πει και εγώ ίδιος και ο προκατοχός μου, ο Δημήτρης Πολυχρονιάρης, πολλές φορές, και κάθε φορά συναντούσαμε την ίδια απάντηση ότι όχι, είναι προσωρινό ή δεν έχουμε κτλ. Κάπου αυτή η κατάσταση πρέπει να φτάσει στο τέρμα της. Κάπου πρέπει η διοίκηση να πάρει τις ευθύνες της και να πει: θέλει δήμους ικανούς να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δημοτών, ικανούς να παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας, υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού, όχι με ανταποδοτικό τρόπο, αλλά μέσα από τη νέα άξη των κρατικών δαπανών, των ΚΑΠ κλπ. Πρέπει κάποια στιγμή να τοποθετηθεί καθαρά πάνω σε αυτό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ή, απ' την άλλη, θέλει όντως οι Δήμοι να φτάσουν στο αδιέξοδο, λοιπόν, να μην έχουν στον ήλιο μοίρα, να μην φτάνουν τα ΚΑΠ, να μην φτάνουν οι κρατικές δαπάνες και να παραδοθούν όλες οι υπηρεσίες, όλες οι λειτουργίες, όλες οι παροχές του Δήμου στους ιδιώτες. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ, με βάση αυτά που είπα, θα καταψηφίσουν την συγκεκριμένη εισήγηση. Ο κύριος Κόκαλης. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπυρόπουλο. Για να μην γίνονται, επειδή κάτι είπε προηγουμένως ο κύριος Μαγιάκης, για να μην γίνονται παρανοήσεις, όσο καιρό ήμουν αντιδήμαρχος εγώ, και μάλιστα πήγα και αυτόφορο για αυτή την, και αθώθηκα φυσικά για αυτή την ιστορία, τη μεταφόρτωση, μεταφορά, πέστε την όπως θέλετε, των ογκωδών, γινόταν από το Δήμο καθαρά. Υπήρχε λοιπόν μία ποσότητα η οποία υπήρχε σε ένα χώρο ογκωδών και γι' αυτό είχαν γίνει και... Κύριε Σράζη, μην περάσετε μέσα, θα ψηφίζουμε. Και στα δικά μου. Συγγνώμη κύριε Κοκαλή, αλλά... Εντάξει. Ποιο, θα, και στα δικά μου ή το προηγούμενο. Λοιπόν, θα σου πω μετά. Λοιπόν, σε ψηφοφορία το θέμα. Ο πρόεδρος, ναι, Κουτσουβέλης Δημήτρης. Όχι. Όχι. Κορομπίλης Ιωάννης. Όχι. Κόκαλης Βασίλης. Ναι. Ναι. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Ναι. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Ναι. Βραχνός Παναγιώτης. Ναι. Σμυρνής Δημήτρης. Ναι. Πού είναι. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Ναι. Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι. Ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Ναι. Τσιπουράκη Στέφανος. Ναι. Ναι. Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι, Ζήκος Γεώργιος. Ναι, ναι, Ιωάννου Κατερίνη. Ναι. Ναι. Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Ναι, ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώντας. Κατσιγιάννης Επαμινώντας. Ναι. Ναι. Ιατρίδης Γεώργιος. Ναι. Ναι. Ρώτας Κωνσταντίνος. Ναι. Φραγκάκη Κατερίνη. Ναι. Ναι. Τσίγκας Ευθύμιος. Ναι. Ναι. Βελής Αθανάσιος. Ναι. Ναι. Κόνιαρης Πέτρος. Ναι. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Ναι. Βλάχου Σταματάκη Ελένη. Ναι, Μαγιάκης Ελευθέριος. Όχι, όχι. Ο κύριος Γιανακάκος λείπει. Ψάλτε Κατερίνη. Όχι, Διακολίου Μέρη. Όχι, Κούκουλας Πέτρος. Όχι. Όχι, Βλάχος Κωνσταντίνος. Όχι, όχι. Βλάχος Σπυρίδων. Όχι, Καρανάσιου Μέρη. Όχι. Όχι, Φωτόπουλος Αθανάσιος. Όχι. Όχι, Κλαπάκης Δάμων. Όχι. Όχι, και Σπυρόπουλος Αναστάσιος. Όχι. Όχι, το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.